ξέρω πώς, τι εξυγίανση του κάνανε και το έτσι. Δεν ήμουν από το είχαμε φύγει. Αλλά τούτο εδώ όπως το βλέπω τώρα. Θέλει εξυγίανση και μεγάλη πέτρα. Το να προβείς σε καινούργια, σε παραλλαγές. Έτσι. Εδώ πάνω. Ό,τι που είναι ειδική. Θα δεν μιλάω. Λέω ξέρω, από την άποψή μου. Έτσι. Θα βγάλω χολές. Την άποψή μου. Ξέρω εγώ. Εδώ λέω λοιπόν την άποψή μου. Γι' αυτό είναι ειδική. Γι' αυτό ήρθαμε τώρα. Το πρωί και ξανάρθω. Το πρωί και ξανάρθω ο Ηλίας. Χθες ήρθε ο Κωστόγιαννης. Για να καταλήξουμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Όπου έχουν, επειδή έχουν ασχοληθεί, έχουν γίνει κάποιες δυσκολίες. Έχει το δρόμο μου. Μόνο έτσι γίνηκαν. Γιατί από πάνω. Άμα πας και ξέρεις το τροφούλα, έχει χωματόδρομο πάνω. Πώς πάω από εκεί, άμα περπατήσω. Προσωρινή λύση. Έφυγε. Γι' αυτό είπα και πριν. Δεν βγαίνεις από εκεί. Ανεβαίνεις απ' πάνω, αλλά δεν κατεβαίνεις. Έχω κατέβει και κάτω και πάνω και έχω άποψη για το θέμα. Δεν το λέω στον πίσω. Αυτό που είναι ο κύριος εδώ, τη δεύτερη που είπε, ξύλωμα. Και αυτό που λέω ο Χριστένος. 1,5 μέτρο βάθος. Δεν είναι ένα τρομάδος. Κροκάλα χοντρή. Άμα το ρίξεις μεγάλη πέτρα, αλλά θέλει 5 μέτρα βάθος. Χώμα είναι. Από πάνω, στη στροφούλα εδώ από πάνω. Αυτός, ναι, ναι. Από πάνω. Τι αποφαρθήκατε εδώ, να ακούς και ο λαός. Πέντες, κοίταξε το πιο δύσκολο σημείο είναι εκεί. Εδώ αυτό έχει κάτι. Έτσι. Προσωρινά μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό εδώ. Το πιο σοβαρό σημείο είναι εκεί. Τι βάζει με φύγε εκεί. Εκείνο εκεί, δηλαδή δεν έχει εδώ, έχει, κοίταξε να δεις, ότι υπάρχει δηλαδή μια ολίσθηση, υπάρχει και συνεχίζει και θα πει... Και από εκεί πάνω το κόψω. Ναι, εντάξει, λίγο, έτσι, αλλά συνεχίζει γιατί είναι κάτω-κάτω θα πηγαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, δηλαδή για μόνη, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μεγάλο έργο, θα πρέπει να γίνει. Λέμε και για τώρα να σπιρθούμε. Τώρα λέμε για προσωρινά. Προσωρινά. Έτσι, αυτό λέμε. Έτσι, συμφωνώ με τον, και με τον Ηλία δηλαδή, το ότι μπορούμε να τον αποκαταστήσουμε προσωρινά. Εξυγίανση. Με μια εξυγίανση. Έτσι. Έτσι και να δούμε λίγο να μπούμε εδώ μέσα λίγο. Και αφού τον αφήσουμε και κάποιο χρονικό διάστημα, δούμε μα πώς αυτό θα είναι δυναμικό. Θα συμπεριφερθεί. Αυτό που λέω ευθύνης έχει δίκιο. Θα είναι δυναμικό αυτό. Επειδή δεν ρίχνουμε άσφαλτο πάνω. Όχι άσφαλτο, παιδί μου. Εξυγίανση. Θα πάει, θα ταΐζεται. Δυστυχώς μετά τις μεγάλες καταστροφές από τα χιόνια και τις βροχές, ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι δρόμου της επαρχιακής οδού Τρυπόλεως Αγίου Πέτρου έχει καθυζήσει. Έχουμε όμως την ευχαρίστηση για το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο επέδειξε η περιφέρεια. Γι' αυτό σήμερα είναι εδώ ο κύριος Γιαννακούρας με τους παράγοντες. Για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα δύσκολο. Εχθές συνέβη αυτό Κυριακή ή από το Σάββατο, πότε είναι ακριβώς? Έχει συμβεί από την περασμένη εβδομάδα, ένα κομμάτι αρχικώς και στη συνέχεια και άλλα δύο μεγάλα. Σήμερα δεν λειτουργήσε και το σχολείο. Υπάρχει ενημέρωση για αύριο, τι έχετε πει και με το Δήμο και όλα αυτά? Υπάρχει, δεν θα λειτουργήσει το σχολείο αφού δεν μπορεί να έρθει η δασκάλα από την Τρίπολη να περάσει. Ναι. Φοβάται να περάσει. Ναι. Σίγουρα θα δοθεί μια άλλη λύση, έστω και προσωρινή, έως ότου μελετηθεί το ζήτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Να δοθεί οριστική λύση. Ακούσαμε κύριε Κόκοτα ότι ο δρόμος είναι από το 68. Είχε παρουσιάσει κάποιες ενδείξεις, είχε συμβεί και πέρυσι το χειμώνα κάτι, είχατε δει κάτι? Όχι. Έτσι. Όχι, στα κομμάτια αυτά δεν είχαμε δει τίποτα. Πού αποδίδεται όλο αυτό το φαινόμενο τώρα? Στην κατοικία το αποδίδουμε και στα νερά τα οποία πηγάζουν από μόνα τους. Ναι. Ναι. Και τα οποία όπως με τις βροχές αυτές, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε βροχές για να κάνουν ζημιές, τώρα με τις πολλές βροχές μαλάκωσε το έδαφος. Ναι, μάλιστα. Κύριε Γιαννακούρα, ήρθατε εδώ με τον κύριο Πανταζόπουλο και τον κύριο Πανουκλιά και τους δύο είδατε, μιλήσατε και με τον πρόεδρο και κατοίκους εδώ του χωριού. Τι είδατε? Ήρθε χθες ο κύριος Κωστόγιαννης, το πρωί ο κύριος Στατούλης, μετά ο κύριος Πανταζόπουλος και τώρα ήρθαμε πάλι μαζί με τον κύριο Πανουκλιά και τον κύριο Πανταζόπουλο για να δούμε τι θα κάνουμε, πρώτον για την προσωρινή λύση και δεύτερον για την τουριστική λύση. Προηγήθηκε μία σύσκεψη στο γραφείο της Περιφέρειας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε το συντομότερο δρόμο, οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, διότι δυστυχώς πέρα από το πρόβλημα εδώ υπάρχει πρόβλημα και από την άλλη έξοδο του Αγίου Πέτρου προς τη Λακωνία, προς τον δρόμο των Βουρβούρων.
τα πολλά νερά των τελευταίων ημερών έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν το πρόβλημα αυτό. Εδώ έχουμε ένα γεωλογικό πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι ότι φεύγει μόνο ο δρόμος, φεύγει όλη το βουνό, όλη η πλαγιά εδώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Είμαστε σε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σε διχογνωμία, αν πρέπει να κλείσει ο δρόμος ή να γίνει μια προσωρινή παρέμβαση ώστε να περνάνε τα αυτοκίνητα και να εξυπηρετείται ο Άγιος Πέτρος. Θα δούμε, θα καταλήξουμε εντός της ημέρας, γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ πέρα. Εμείς πάντα είμαστε κοντά στα προβλήματα, τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια έχετε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά προβλήματα. Εκτός από την Κοινωρία είναι και οι άλλες περιοχές και αύριο και όλες τις επόμενες μέρες θα βρίσκεστε σε άλλα σημεία. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε στον Κοσμά το γνωστό πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο εθνικό δρόμο Τρίπολη Πύργο μετά τα Λαγκάδια. Έχουμε πρόβλημα τρόπαια περδικό νέρι. Και έχουμε και σε πολλά χωριά της Μεγαλόπολης. Ο δρόμος για το Ίσαρι, Βάστα, Αγία Θεοδώρα είναι κλειστός ήδη. Ο δρόμος για Σπανέικα, οικισμό Σπανέικα, κλειστός. Ο δρόμος για το χωριό Μπούρα, Φαλεσία είναι κλειστός. Και υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα εντός του οικισμού του Μακρυσίου, που εκεί υπάρχει ένα ερπισμός του χωριού. Και αύριο, μάλιστα, θα έρθουν από το ΕΓΜΕ και από το Γεωτή, από την Αθήνα αρμόδιοι, να μας δώσουν λύση για το πρόβλημα εκεί.